Γεια σου, όμορφε κόσμε, τι κάνετε, πώς είστε? Κουράγιο, κουράγιο και ντους, πολλά ντους. Ήρθε η εποχή του κάνω 327 ντους την ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά? Και ποιος βγαίνει τώρα έξω? Και ποιος θα βγει τώρα έξω? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, και από ό,τι είδα και στο poll, το καλοκαιράκι έπιασε δεύτερη θεσούλα, είδες. Αυτό με χαροποιεί από πολλές απόψεις, όχι γιατί δεν αγαπώ το καλοκαίρι, να τα ξαναπώ, όχι γιατί δεν λατρεύω τον ήλιο, όχι γιατί δεν λατρεύω τη ζέστη, τον καθαρό ουρανό, τα καταγάλανα νερά, τον κόσμο που πάει διακοπές. Δεν είναι εμπάθεια γιατί δεν πάω εγώ καλοκαιρινές διακοπές, δεν έχω πάει 20 χρόνια επισήμως, είναι γιατί ο ήλιος, αγάπη μου, ζέστη τρελή, θα συμφωνήσω, γιώτα μου, καρδιά μου, είναι γιατί ο ήλιος χρόνο με το χρόνο, όπως και το περιβάλλον το ίδιο, έχει αλλάξει κατά κόρον, καλά το λέω. Οπότε προσέχετε πάρα πολύ. Θα μου πεις, μαύρη Άννα μου, πρόσεχε το φαΐ, πρόσεχε το τσιγάρο, πρόσεχε την υγρασία, την ενυδάτωση στο νερό, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε το άλλο. Αυτά όλα εδώ είναι συμβουλευτικά. Το τι θα επιλέξει ο καθένας είναι εντελώς ατομικά. Εγώ θα σου λέω πάντα πρόσεχε, εγώ θα σου δίνω τα δεδομένα που έρχονται στα χέρια μου, τις αναλύσεις, τις μελέτες. Κάποια στιγμή θα βγουν στη φόρα και φωτογραφίες ανθρώπων οι οποίοι υπέφεραν εντελώς ξαφνικά και χωρίς κανένα σύμπτωμα και από και άλλα πράγματα που έχει να κάνει πάντα με την επιδερμίδα. Οπότε προσέχετε διπλά και τριπλά, και όχι μόνο τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Έκανα ντους. Έκανα σκραμπ μέσα στο ντους, τις λαδιόπες που χρησιμοποιήθηκε καθημερινά. Βγήκα από το ντους. Θα φτιάξω το πρόσωπο. Πιστεύεις δεν θα φτιάξω το σώμα? Θα φτιάξω και το σώμα. Θα βάλω και αντιλιακό στο σώμα. Στο πρόσωπο θα φοράω κράνος. Στο πρόσωπο θα φοράω καπέλο. Στο πρόσωπο θα φοράω γυαλιά. Το σώμα μου δεν μπορώ να τον ντύσω με τη ζέστη που έχει και την υποτασική μου κατάσταση, οπότε θα πάω να φροντίσω το σώμα να ενεργοποιηθεί πιο γρήγορα στο σώμα το αντιλιακό, και μετά θα κάνουμε μία πάρα πολύ ισχυρή πρωινή ρουτίνα, λεπτό ρευστή και αυτή όπως ζητήσατε, με προϊόντα Aurora. Εντάξει, λοιπόν, χαιρετώ όλες τις πανδημίτσες της παρέας από το καυτό Ηράκλειο Κρήτης. Βαστάτε γερά, ενυδατώνεστε, γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, βγήκα από το ντους, ό,τι έχω στεγνώσει και έχω ντυθεί. Πάμε να βάλουμε το Golden Hour, να το δεις και πόσο γρήγορα απορροφάται και πόσο λίγο θέλει. Αυτό εδώ το υπερτεράστιο πλέον προϊόν. Έχει αυτή την υφή, αυτή τη σύσταση, και θα πας σε όλη την επιφάνεια που θα εκθέσεις, έτσι. Εννοώ στον ήλιο, στη ζέστη και στην ατμόσφαιρα γενικά. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Παντού απορροφήθηκε μαγικά. Τρία pump. Εντάξει. Πάω και στην άλλη μεριά. Τρία pump. Ένα, δύο, τρία. Βλέπετε. Ελπίζω να βλέπετε. Ξαναλέω αυτή την υφή και τη σύσταση. Καλημέρα, καλημέρα παντού. Απλώνω. Δεν ξανακεγόμαστε ποτέ των ποτών, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να καούμε, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό ήτανε, απορροφήθηκε. Τι κάνω, περιμένω 1 με 2 λεπτά, ωστόσο αυτό έρχεται σε δροσίζει, έχουμε πει έχει πολύ ωραία συστατικά, έχει την πανθενόλη μέσα, μισό, έχει την πανθενόλη μας που αγαπάμε, έχει 2 σακχαρίτες, έχει υαλουρονικό νάτριο και υδρολιμένο υαλουρονικό και υαλουρονικό οξύ, 3 τύπους υαλουρονικού οξέως συνδυασμένο με την πανθενόλη και την αλαντοίνη μας, εντάξει, και δίνει ένα πάρα πολύ απαλό αλλά όμορφο λαμπυριστικό αποτέλεσμα, σαν το αποτέλεσμα που δίνει το better skin και το feeling good, θα σου πω, αλλά στο σώμα, εντάξει, αυτό ήταν, απορροφήθηκε. Δεν έχει τίποτα η επιφάνεια, είναι μόνο η επιδερμίδα. Τώρα τελειώσαμε για να βγούμε έξω, όχι. Γεια σου Αουρόρα μου, αγαπημένη μου, πάω να κάνω το layering
Το must have απαραίτητο, γιατί πραγματικά δεν θέλω να βγω έξω, αλλά πρέπει. Πάω να πάρω το Exotic, το Tanning, με το SPF 30. Το αναποδογυρίζω γιατί εμένα μου αρέσει το shimmer που δίνει, το τόσο όσο. Θα σου το δείξω και από κοντά πώς βγαίνει. Είναι έτσι. Έχει SPF 30, οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις layering, κρέμα από κάτω, λάδι από πάνω, καθώς έχει SPF 30 UVA, UVB, συν ότι κάποια από τα έλαια τα οποία είναι εδώ μέσα, αυτή η ανάμιξη που έχει γίνει, έχουν και από μόνα τους SPF. Δηλαδή, το ένα έχει SPF 3, το άλλο έχει SPF 4, οπότε είμαστε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλυμμένοι. Εντάξει? Αουρόρα μου, ναι, έτσι είπα. Τι, γιατί δεν μπήκε? Βλέπουν τα μάτια μου πουλάκια από την πολύ κατσαρόλα. Καλημέρα Σταύρο. Δεν είναι μέσα. Αφού την είδα. Μπήκε. Δεν μπήκε. Νομίζω μπήκε. Τέλος πάντων. Και αν μπήκε και αν δεν μπήκε, μια καλημέρα είναι αυτή, μια καλησπέρα τη λέμε παντού. Λοιπόν, πάμε. Exotic Tanning SPF 30. Πάμε να δεις τώρα πώς το τοποθετούμε. Έχεις πολλούς τρόπους να το τοποθετήσεις. Αν είσαι λίγο ψυχαναγκαστικός, ψυχαναγκαστική, υπάρχει και η πάρα πολύ ωραία και τέλεια λύση, αν με ρωτάς, κατεβάζεις το μπλουζάκι για να μην γίνει ατυχηματάκι, εντάξει, και περνάς όλη την επιφάνεια. Θα μου πεις, μα θα κατεβάσουμε και τους ορούς. Εννοείται θα κατεβάσουμε και τους ορούς, αλλά θα το βάλουμε τώρα εδώ. Περίμενε, μπάστα ένα λεπτό. Πώς γίνεται να χαιρόμαστε τόσο πολύ όταν σε βλέπουμε? Αγάπη μου, η χαρά είναι δική μου, απλά θα ήθελα λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ήρθαν πολύ απότομα τα σαραντάρια, βρε φίλοι μου, πολύ. Δεν είναι μόνο δικιά σου τώρα που είμαστε σύστησες, κοπελιά. Α, γι' αυτό παρεξηγήθηκες. Συγγνώμη, Αουρόρα μας, έχεις δίκιο. Παναγία μου. Λοιπόν, παίρνω το Exotic Tanning, θα ρίξω στο χεράκι. Θα έρθω να δεις, θα το απλώσουμε και μαζί. Τίποτα. 5-6 σταγόνες. Εντάξει. 5-6 σταγόνες. Και θα το απλώσεις. Εδώ. Είπα και εγώ τι είπα. Νόμιζα ότι είπα κανένα συστατικό λάθος. Και λέω, Χριστέ μου, λες από τη ζέστη, από το πολύ φασολάκι και από το πολύ καθάρισμα, να παρανόησα. Να το. Να το. Απορροφήθηκε. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό ήταν. Το βάζουμε παντού. Γεια σου, Αουρόρα! Μας! Μας, γιατί μου κάνουν παρατήρηση. Εντάξει, είσαι μας. Είσαι μας και είσαι must have. Λοιπόν, την ίδια ποσότητα και από εδώ. Και πάμε. Άσε που σου κάνει και το δέρμα να μην φαίνεται καμία τέλεια. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις εδώ τις φακίδες μου. Ούτε καν. Δεν τις βλέπεις. Πες το. Τις βλέπεις, δεν τις βλέπεις. Πάμε λοιπόν και από εδώ, ανεβάζω. Δεν ξεχνάμε ποτέ τον αφιένα μας, το έχουμε πει. Περνάω και λίγο εδώ τον ντεκολτέ και τελειώσαμε. Και του δίνουμε χρόνο τώρα να απορροφηθεί και να ξεκινήσει η δράση των αντιλιακών μας φίλτρων. Θα πάω τώρα να ξεκινήσει, να ξεκινήσω, συγγνώμη λίγο, να μπλοκάρω ένα φίλο μου. Πάμε φίλε μου, αλλά δεν έχω έρθει εδώ για να μου λέτε για το σώμα μου, ειδικά εμένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλα προφίλ να κοιτάτε τα σώματά τους που τα δείχνουν κιόλας. Εγώ βοηθάω τον κόσμο πώς να κάνει σωστά εφαρμογή. Λοιπόν, μετά την παρανόηση, πάμε λοιπόν. Έχουμε πλύνει το πρόσωπό μας, το έχουμε καθαρίσει και πάμε να κάνουμε ρουτίνα. Περιμένω να απορροφηθούν αυτά και ταυτόχρονα θα κατεβάσουμε όλα τα προϊόντα και τα πιο ισχυρά και τα πιο αντιρρητηδικά που έχει η Αουρόρα. Έχουμε πλύνει όμως, ξαναλέω, το πρόσωπό μας και έχουμε κάνει scrub. Μπορούμε να κάνουμε scrub το πρωί, αρκεί τα συστατικά να είναι φιλικά και με τη ζέστη και με τον ήλιο, αλλά πάνω απ' όλα για την ίδια μας την επιδερμίδα. Εντάξει, λοιπόν, νούμερο ένα προϊόν που θέλω όλοι και όλες να μου το κατεβάζετε όπου κατεβαίνει και όπου σας είναι εύκολο ανάλογα το ρούχο που φοράτε, είναι το νέκταρ μας, εντάξει. Δεν χρειάζονται λόγια για αυτό το προϊόν. Νερό μπαμπού, νιασιναμίδι, το κολαγόνο μας, το φυτικό από Ακακία και πάμε να βάλουμε παντού. Θα κατεβάσουμε σε όλο το πρόσωπο, θα βάλουμε γύρω από τα μάτια.
εκτός αν είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι, οπότε εκεί θα το τσεκάρετε πρώτα και θα πλώσουμε παντού, εντάξει. Δεν θα μου ξεχνάτε το λαιμό, δεν θα μου ξεχνάτε το μπούστο. Έβαλε κόπερ πεπτίδια μαζί με βιταμίνη C. Δεν θα γίνει κάτι, δεν παθαίνεις κάτι, απλώς δεν θα δουλέψει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μπορείς να το κάνεις, αρκεί να μπορείς και να είσαι έτοιμη να κάνεις το χρόνο αναμονής που χρειάζεται. Εντάξει, λοιπόν, πάω πίσω να δείτε εδώ που δεν βάλαμε ούτε τα λάδια, ούτε το Golden Hour. Εντάξει, να δείτε πώς έρχεται και δίνει μια τέλεια ομοιομορφία πρόσωπο, σώμα και λαιμός. Χωρίς καν να έχουμε βάλει ακόμα προϊόντα, χωρίς καν να έχουμε χρησιμοποιήσει ούτε καν αντιλιακό, μόνο με το νέκταρ, εντάξει, το νέκταρ σε καθαρό πρόσωπο και λαιμό και ντεκολτέ. Όταν ρώτησα την Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα μου, γιατί τόσο μεγάλη ποσότητα με όλα αυτά τα συστατικά που έχει μέσα, ξέρεις τι μου είπε? Γιατί δεν είναι μόνο για το πρόσωπο, έχεις πει ότι κατεβάζουμε μέχρι το λαιμό. Αυτό με τη μορφή που έχει, με τη σύσταση που έχει, θα μπορεί όλος ο κόσμος που δεν μπορεί να κατεβάζει τα σέρουμ του και για οικονομικούς λόγους να τα κατεβάζει και στο λαιμό και στο ντεκολτέ. Και την ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ για την ποσότητα. Δες το αποτέλεσμα που σου δίνει. Είναι σαν το Better Skin αλλά σε Toner Essence μαζί. Όποιος δεν το έχει δοκιμάσει και έκανε τώρα παραγγελία που έχει ακόμα εκτός μέχρι απόψε το βράδυ, και με αγορές άνω το 30 ευρώ δωρεάν μεταφορικά, έχουν βγει και τα δείγματα και θα βάλει σε όλους μέσα, μου είπε η Κωνσταντίνα, για να το δοκιμάσετε. Εντάξει, λοιπόν, πρώτο προϊόν στη σημερινή μας πάρα πολύ ισχυρή ρουτίνα και πάντα, θα το ξαναπώ, μπορεί να την κάνουμε και πρωί και ενδιάμεση, όπως τώρα, γιατί τώρα ενδιάμεση θεωρείται, δεν θεωρείται πρωινή, πρωινή ήταν άλλη, και βραδινή. Αλλά πάντα, ειδικά αν είναι πρωί ή μεσημέρι και θα βγεις έξω, με πολύ και καλή αντιλιακή προστασία. Εντάξει, νούμερο 1 θα έρθει το Bright Eyes, το μαγικό ραβδάκι για εμάς, το Bright Eyes για τον κόσμο. Αυτό το σέρουμ διπλής θεραπείας και πολλαπλών δράσεων, με το υλουρονικό, με το κολαγόνο και το Beautify το πεπτίδιο. Αναπλαστική, μετά από αλλεργία, πως όλα αυτά να φτάνει. Τι εννοείς? Αλλεργία γιατί να πάθεις? Δεν έκανες patch test? Ηρώ, τι έκανες? Τι έκανες? Σε γιατρό να πας. Γιατί δεν ξέρω τι σε πείραξε και αν ήταν όντως αυτό με όλα αυτά που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Σε δερματολόγο πας. Ναι, το μαγικό ραβδάκι το βάζουμε και γύρω από τα μάτια, το βάζουμε και ρινοπαριακές και το βάζουμε και πάνω στα χείλη και γενικότερα σε βαθιές γραμμές, βαθιές ρητίδες. Έχεις στο μπούστο, έχεις στο λαιμό, θα πας και θα βάλεις παντού. Και θα είναι, αν θέλεις να γίνει πιο ισχυρή η ρουτίνα σου, το πρώτο σου προϊόν. Εντάξει, μπορεί να τοποθετηθεί και μετά το υαλουρονικό σου, εννοείται, αλλά αν θέλεις τη δράση του Beautify του πεπτιδίου, θα το βάλεις πρώτο από όλα. Έκανε η φίλη μου τεστ, της το έκανες δώρο. Αν έκανε τεστ και ήταν στο 24ωρο, ok, τότε κάτι άλλο συμβαίνει. Γι' αυτό σου το λέω, να πάτε σε γιατρό να τη δει τη φίλη σου. Όχι έτσι από εδώ. Bright Eyes λοιπόν, πρώτο. Τώρα με τη ζέστη μπορεί να πάθουμε πάρα πολύ εύκολα και αναφυλακτικό σοκ. Μπορεί να πάθουμε από τον ήλιο. Προσέχουμε πάρα πολύ. Και για να είμαστε απόλυτα σίγουροι για όποιο προϊόν, ας κάνουμε patch test και ας γίνει 48 ώρες η αναμονή μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε, εντάξει. Γιατί παιδιά, όπως σοκάρεται ο οργανισμός με τη ζέστη, έτσι σοκάρεται και η επιδερμίδα. Εντάξει, ναι, είναι τέλειο το μαγικό ραβδάκι, θα συμφωνήσω. 3 ώρες για σήμερα, 3 ώρες για να μείνουμε σε λεπτόρευστο όπως το ζητήσατε, αλλά πολύ ισχυρή αντιγύρανση. Πρώτον, τοποθετείτε πάντα, όπως το ξέρετε ήδη, το Face Elixir. Κάτσε μου ένα λεπτό, ωραία. Το Face Elixir λοιπόν πρώτο, τοποθετείτε σε πρόσωπο και στο λαιμό, 12% υαλουρονικό, 12% κολαγόνο, σεντέλα και εκχύλισμα από το ρόδο δαμασκού.
Απορροφάτε μαγικά και το άρωμα του είναι απλά τέλειο. Έρχεται, ενυδατώνει, δίνει πλάμπινες και σφριγιλότητα. Εννοείται ότι ό,τι σου μένει το κατεβάζεις και λαιμό και ντεκολτέ. Εντάξει, κλείνουμε τα προϊόντα κατευθείαν με το που τα χρησιμοποιήσουμε και περιμένουμε 1 με 2 λεπτά να περάσουμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι επίσης ένα αγαπημένο μας προϊόν, είναι ένα σέρουμ και αυτό πολλαπλών δράσεων, είναι το Mam Instant Lift, είναι αυτό που λέμε τσίτα, μπόμπα, τέντα όλα, γιατί δεν τσιτώνει μόνο την επιδερμίδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και στη λίανση από οποιαδήποτε ανομοιομορφία υπάρχει, είτε είναι ακόμα και υδροτσίλα από τον ήλιο και τη ζέστη, είτε είναι κάποιο πείραγμα που ίσως κάναμε σε ένα σπυράκι και μας έχει μείνει κάποιο σημαδάκι, έρχεται και λιένει τα πάντα στο πέρασμά του, σαν να τα κάνει αυτό που είχε πει και η Κωνσταντίνα πρώτη φορά, σαν να είμαστε πλακάκι αυτό και λαμπερό. Το MAMS μπαίνει πρώτο ή το υαλουρονικό. Αν έχεις υαλουρονικό διαφορετικό και δεν έχεις το Face Elixir, πρώτα μπορείς να βάλεις το υαλουρονικό σου. Ναι, όποιο έχεις, μπορείς να βάλεις το ίσο, μπορείς να βάλεις καρίστεα, όποιο έχεις, αλλά αν έχουμε αουρόρα που κάνουμε αουρόρα ρουτίνα τώρα, ισχυρή, πρωινή, ενδιάμεση και βραδινή, με τα πιο ισχυρά δραστικά που έχεις σε σέρου, μπαίνει πρώτα το Face Elixir. Το Face Elixir είναι υπέροχο, το έβαζα 2 φορές την ημέρα, αλλά μου κράτησε 1 μήνα περίπου, γιατί πόσο έβαζες. Μία πιπέτα θέλουν τα προϊόντα, που είναι μετρημένη η πιπέτα για να βγάζει όσο χρειάζεται η επιδερμίδα μας. Δεν βάζουμε παραπάνω. Λοιπόν, το MAMS πώς το χρησιμοποιούμε. Πρώτα θα το χρησιμοποιήσουμε στο πόδι χήνας, μετά θα το χρησιμοποιήσουμε στο μεσόφριο, μετά θα το χρησιμοποιήσουμε ρινοπαριακές και γενικότερα θα τονίσουμε λίγο την τοποθέτηση όπως κάνουμε με το κόπερ. Πρώτα δηλαδή θα τοποθετήσω εκεί που θέλω να δω τη λίανση και το τσίτωμα και τη σύσφιξη μεγαλύτερη και πιο γρήγορα, εντάξει, και στη συνέχεια θα το πάρω όλο και θα το απλώσω ομοιόμορφα. Πάρα πολύ λεπτόρευστη η υφή. Αυτά τα θαλάσσια βοτανικά πολυμερή μαζί με το υαλουρονικό νάτριο βοηθούν και απορροφάται αμέσως. Δεν είναι καθόλου λιπαρό να το νιώθεις βαρύ, να πεις Παναγία μου, αχ, έλα, απορροφήσου να τελειώνουμε. Απορροφάται σε δευτερόλεπτα. Εντάξει. Το MAMS μπαίνει και στο φαγητό. Σταμάτα, γιατί κρατήθηκα να μην φέρω καινία συναμίδη. Λέω άστο, ας μείνουμε σε λίγα προϊόντα, αλλά όποιος θέλει να φέρει καινία συναμίδη, να βάλει καινία συναμίδη, όποια έχει, είτε είναι ένα ακόμη, είτε είναι ακόμα καινία συναμίδη που έχει μέσα το ίδιο το Better Skin, αν αντέχει τη γαλακτώντα στην υφή με τα σαραντάρια, εννοείται ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Διαφορετικά, μένει σε αυτά τα 3 σέρουμ. Όπως θα μείνουμε και εμείς σαν πάρα πολύ καλά κορίτσια και αγόρια σήμερα. Λοιπόν, κόπερ. Θέλω το κόπερ Άννα να το χρησιμοποιώ. Θέλω το κόπερ Άννα. Θέλω το γεμιστήρα ρητίδων. Είναι αφοπλιστικά βελτιωτικό για τη δική μου την επιδερμίδα. Φοβάμαι όμως το πρωί να το βάλω. Λοιπόν, καταρχήν, όταν έχουμε πολύ σωστή και καλή αντιλιακή προστασία, δεν θα φοβόμαστε κανένα ενεργό συστατικό. Όταν όμως θέλεις να βάλεις και το κόπερ, αλλά θέλεις να βάλεις και βιταμίνη C, αυτά τα δύο, επειδή έχουμε το πεπτίδιο χαλκού στο μεγαλύτερο ποσοστό που έχει μπει ποτέ σε προϊόν, ναι, ακόμα και από εκείνη την εταιρεία παλαιότερα που βάζαμε που είχε άλλο χρώμα, ναι, έχει λοιπόν εδώ το μέγιστο ποσοστό από πεπτίδια χαλκού. Τα πεπτίδια χαλκού είναι από τα πιο ισχυρά αντιγυραντικά συστατικά που υπάρχουν σε πεπτίδια, συνδυασμένο με το υαλουφίλερ, οπότε κάνει γέμισμα ρητίδων και όγκο όπου χρειάζεται. Οπότε, ή θα μου το χρησιμοποιήσεις τοπικά, ή θα μου το χρησιμοποιήσεις και τοπικά και σε όλο το πρόσωπο, ή αν φοβάσαι, χρησιμοποίησε το μόνο τοπικά. Δηλαδή, αν θα είσαι πάρα πολλές ώρες μπροστά από ένα παμπρίζ, με ένα κράνος, θα πας να κάνεις 325 δουλειές και θα γυρίσεις το απόγευμα στο σπίτι σου, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά με σύνεση και προσεκτική τοποθέτηση. Μιλάμε πάντα για πρωινή ή ενδιάμεση ρουτίνα. Το βράδυ δεν έχετε καμία απολύτως ανάγκη, αρκεί πάλι να κρατήσουμε απόσταση με ρετινόλ. Εντάξει, ποιος είναι ο σωστός τρόπος τοποθέτησης, το ξέρετε εσείς βλέποντας την επιδερμίδα σας. Εγώ έχω συμβουλεύσει, εδώ, κοίτα λίγο,
να πάρουμε ένα μαγικό ραβδάκι που πια δεν χρησιμοποιούμε, να τοποθετήσουμε τοπικά όπου έχουμε βαθιές ρητιδούλες ή λίγο πιο έντονες έκφρασεις, γιατί δεν χρειάζεται να περιμένουμε να κάνουμε βαθιές για να το χρησιμοποιήσουμε, εντάξει. Εννοείται θα μου το βάλεις και πάνω στα χείλη, ειδικά το κόπερ. Και αν έχεις ακόμα μαζί μου εδώ ρητίδα στο λαιμό. Και θα το δουλέψεις μόνο τοπικά. Και ό,τι σου μείνει, τότε θα μου το απλώσει το υπόλοιπο σε όλο το πρόσωπο. Και όχι μία σταγόνα, γιατί είναι πάρα πολύ. Μισή σταγόνα τοποθετώ. Εντάξει. Δεν δουλεύω ρολάροντας, δουλεύω, φεύγω. Ανεβαίνω, φεύγω. Ανεβαίνω, φεύγω. Θέλω μόνο να ανεβάσω. Θέλω μόνο να γεμίσω, ναι. Πάω και γύρω από τα χείλη μου. Και εκεί να δουλέψει. Πάω και στο πόδι χήνας. Ανεβαίνω, ανεβαίνω, ανεβαίνω. Ανεβαίνω, μεσόφριο και στο μέτωπο. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Δεν χρειάζεται παραπάνω φορές. Ειδικά με αυτή τη ζέστη. Εντάξει, μα πώς έκανα τόσα φαγητά, τι εννοείς. Και τι θα τρώνε η οικογένειά μου. Ξεχνάς ότι είναι και Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που δεν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Χαμούλης θα γίνει πάλι. Και όταν σου δίνουν φρέσκα πράγματα, δεν έχει κανένα νόημα και καμία ουσία να τα βάζεις στην κατάψυξη. Είναι φρέσκα. Τα κόβει από τον κήπο και μου τα δίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταψύξω. Θα τα μαγειρέψω, να τα φάμε όλα. Εγώ έχω ακόμα στο λιμουδάκι γιατί ανήκω στην κατηγορία του γραφιά. Εσύ το δουλεύεις καθημερινά και βάζεις το κόπερ στη ζωή σου πρωί και βράδυ. Και πάρα πολύ σύντομα θα αραιώνει, θα αραιώνει, θα αραιώνει και εγώ την έχω. Μην κοιτάς τη σκιά. Κοίτα λίγο. Ποιος τα κόβει τα τιμολόγια και ποιος διαβάζει και οι εξετάσεις και το πανεπιστήμιο και το κοβιλάκτο πάει σύννεφο. Λοιπόν, τώρα, στη σημερινή ρουτίνα. Θα κάνουμε ένα πάντρεμα. Γεια σου αγαπημένη μου, καλησπέρα. Που ξέρετε και αγαπάμε όλοι, είναι το πιο ανάλαφρο, το πιο δροσερό, το πιο λεπτόρευστο και το πιο ισχυρό που μπορούμε να κάνουμε. Πόσο και πόσο από το καθένα θα βάλουμε. Για να σας δω εδώ εσείς που τις συνταγογραφούμε τις μπακουτσιόλ με τη γιουφόρια παρέα. Πόσο μπακουτσιόλ, πόσο γιουφόρια θα βάλουμε. Για να δούμε, θα το βρούνε, λες. Εγώ πιστεύω θα το βρούνε, γιατί το κάνουν κάθε μέρα. Εδώ δες το σώμα. Το βλέπεις, τη βλέπεις την ενυδάτωση, τη βλέπεις την υγεία, τη βλέπεις την ανταπόκριση που σου δίνει ακόμα και το σώμα σου, όταν το περιποιείσαι. Απλά θα τα βάζετε πρώτα. Θα τα βάζετε πρώτα οπωσδήποτε, εντάξει. 2 και 1. Μπράβο, 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 μπράβο. 1 για τα μάτια και 2 μπακουτσιών. Γεια σου ρε Μαρινάκη μου. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν χρειάζεται παραπάνω ποσότητα. Έχουμε βάλει πολύ καλούς και δυνατούς ορούς. Και επίσης θα βάλουμε και το feeling good το αντιλιακό μας που έχει άπειρα συστατικά skin care. Εντάξει, οπότε 2 και 1. Πάρα πολύ σωστά. 2 γυφόρια, 3 μπακουτσιών βάζεις εσύ. Εγώ θα σου πω με το χέρι στην καρδιά ότι δείτε και εσείς την ποσότητα ανάλογα με τη ζέστη. Δηλαδή ακόμα και αν δεν αντέχεις το 2 σε 1 και θέλεις το 1 προς 1, κάνε και αυτό. Αρκεί μετά να μου βάλεις το feeling good. Ή το αντιλιακό σου τέλος πάντων να έχει skin care συστατικά. Εντάξει, αυτό σας παρακαλώ. Γιατί αλήθεια πρέπει να τη βγάλουμε και φέτος. Εμείς δεν βάλαμε better skin στη σημερινή μας ρουτίνα, οπότε εγώ θα βάλω 2 γιουφόρια που προστατεύει και από τα μπλε φώτα και την ακτινοβολία. Τα 2 είναι κάπως έτσι. Και 1 μπακουτσιόλ. Εντάξει. Το φτιάχνετε, το ρυθμίζετε. Είναι καλοκαίρι. Είναι σοκαρισμένη ήδη η επιδερμίδα με την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας. Οπότε, το τι θα σας βολέψει. Την κρίσταλ πότε τη βάζουμε. Αν είχα κρίσταλ θα την έβαζα τώρα. Στο τέλος, με την κρίσταλ κλειδώνουμε. Άννα λέει εσύ, λογικά αγοράζεις εξάδες εσύ δικιά μου. Άντε να βγει και η γιουφόρια σε προσώπου. Ποιος είπε ότι θα βγει η γιουφόρια σε προσώπου. Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Άμα τα λέει κάποιος άλλος, να πάτε να τον ρωτήσετε. Εγώ ουδέποτε έχω πει κάτι τέτοιο.
Το τι λέει η Κωνσταντίνα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, έλα εδώ κοντά να δεις πώς απορροφήθηκαν. Έλα εδώ κοντά να δεις και αυτό που πάει να ετοιμαστεί να βγει. Αλλά το έχω συγυρίσει δύο βράδια στη σειρά και δεν θα βγει πουθενά να πάει. Δες πώς έχουν απορροφηθεί όλα και εννοείται μόλις νιώσεις έτοιμος και έτοιμη ότι είσαι εντάξει, έρχεσαι και βάζεις αντιλιακό. Μα Άννα, εγώ φοβάμαι ότι δεν βάζω την αρκετή ποσότητα που χρειάζεται το δέρμα μου και φοβάμαι μην καώ. Ναι. Με αυτό το αντιλιακό δεν θα φοβάσαι τίποτα. Γιατί πες ότι πας να κάνεις το trend αυτό με τα δάχτυλα που καθόλου εμένα δεν μου αρέσει. Αυτό που βάζουν στα δάχτυλα και σου λέει μέτρα τα ίδια, το ίδιο μέγεθος κεφαλιού έχω εγώ και έχεις εσύ. Τον ίδιο λαιμό έχουμε, το ίδιο τεκολτέ έχουμε. Κάνε λοιπόν το layering, εντάξει, βεβαιώσου απλά με δύο χρήσεις, με δύο φορές ότι έβαλες και κάλυψες παντού και θα βάλεις πολύ. Εντάξει, θα βάλεις πολύ και θα βάλεις παντού. Δεν θα ξεχάσεις τα αυτιά σου αν τα μαλλιά σου θα είναι δεμένα. Δεν θα ξεχάσεις καθόλου κανένα σημείο του προσώπου σου. Μα έβαλες πάνω στα φρύδια. Ναι, έχω τατουάζ. Μα έβαλες πάνω στα χείλη. Ναι, δυστυχώς οι χειρότεροι τύποι καρκίνου του δέρματος εμφανίζονται στα χείλη και είναι και συνήθως μεταστατική και επιθετική. Οπότε το αντιλιακό μας θα το περάσουμε παντού. Εντάξει, παιδιά, αυτές είναι συμβουλές. Όποιος μπορεί και όποιος θέλει τις ακολουθεί. Τώρα, είμαι σίγουρη ότι κάλυψα καλά και ισόποσα όλες τις περιοχές του προσώπου, των ματιών, των χιλιών, των αυτιών. Άννα, έτσι και έτσι είμαι, δεν είμαι σίγουρη. Άρα, έρχεσαι και ξαναβάζεις. Αυτή έχει απορροφηθεί, δεν μένει στην επιφάνεια. Μας γράψανε και στο live, μας έρχονται μηνύματα ότι σάλι παρή είναι η μόνη αντιλιακή που μπορώ να βάλω με τις ώρες. Είναι η μόνη αντιλιακή που οριακά πήγα να φτάσω στη μέση πριν την παρουσίαση. Αντιλιακό Αουρόρα, τα μποναριστά πάνω από make-up γίνεται τέλειο. Το έκανα που μας το είπε η Ανού και δεν παθαίνει το make-up τίποτα. Ναι, αρκεί να μην είμαστε υδρωμένοι από κάτω και δημιουργήσουμε αυτό που λέω εγώ, τη λάσπη. Εντάξει, δηλαδή, άμα εγώ τώρα ήμουν βαμμένη και ήθελα να πάω να κάνω επανάληψη, θα κάνεις λίγο έτσι πρώτα να ταμπονάρεις και ειδικά στα σημεία που υδρώνουμε πάντα οι γυναίκες, που είναι εδώ κάτω από τη μύτη και εδώ στο μουστακάκι μας και γύρω από τα χείλη, και μετά θα μου κάνεις επανάληψη. Εντάξει, λοιπόν, ξαναπαίρνω. Τρία pumps, πάλι παίρνω πολύ. Κοίτα, δεν έχει μείνει ασπρίλια, δεν έχει μείνει τίποτα. Πάλι θα βάλω, για να είμαι σίγουρη, σε ποια σημεία, στα χειρότερα. Στη μύτη, στα χείλη, στα μάτια και στο μέτωπο και στα μάγουλα. Θα σκέφτεστε αυτά που είναι πιο πολύ εκτεθειμένα και αποφασίστε να φορέσετε και ένα καπελάκι, μωρέ. Μ' έχει τόσο πολύ ωραία καπελάκια, πολύ ωραία καπελάκια, ειδικά στην πόλη. Δεν μιλάω για τη θάλασσα που φοράμε έτσι κι αλλιώς. Εδώ είμαστε. Αυτό ήταν. Και τι ανακούφιση παίρνεις και πόσο εφησυχάζεσαι που έχεις προστατέψει και το πρόσωπο και το σώμα σου. Εντάξει, τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Πάρα πολύ εύκολη ρουτίνα, πάρα πολύ γρήγορη ρουτίνα και με τα πιο ισχυρά προϊόντα που έχει η Αουρόρα. Τα ξαναδείχνω άλλη μια φορά. Νέκταρ πάντα πρώτο και κατεβάζουμε όσο κατεβαίνει. Όσο κατεβαίνει, εντάξει, bright eyes για μένα πάντα πρώτο και στο ψυγείο γρήγορα μετά τη χρήση του, ειδικά τώρα με τα σαραντάρια. Και η ωραία που βάλαμε, με τη σειρά που τους βάλαμε, face elixir, mom instant και copper ο μάγος μας. Τη δώσαμε με δύο γιουφόρια και μία μπακουτσιόλ γιατί θέλουμε την προστασία από τα μπλε φώτα και την ακτινοβολία και βάλαμε και το feeling good, εντάξει. Και δύο φορές το αντιλιακό. Μία φορά το αντιλιακό, αν το βάλουμε σωστά. Αν δεν είμαστε σίγουροι, είπα ότι δεν το βάλαμε σωστά, το βάζουμε δύο φορές το αντιλιακό. Golden hour λοιπόν στο σώμα και αντιλιακό και στο σώμα μας, στα σημεία που θα μείνουν εκτεθειμένα. Προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, να τον φροντίζετε και ο καθένας να δίνει στον εαυτό του αυτό που ταιριάζει στη δική του επιδερμίδα και την αγάπη και τη φροντίδα που του πρέπει. Εντάξει, λοιπόν...
πιο μπουκαλάκι. Δεν λέμε ακόμα τίποτα για αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Πάω σε όλα αυτά που πρέπει να πάω. Γυαλί, καπέλο, αντιλιακό και μαζί σας. Και ένα μίστ μαζί σας. Ή μπορείτε μαζί σας το ίδιο το νέκταρ. Να έχεις εδώ το σπρέι σου, να γεμίζεις το νέκταρ σου και να το παίρνεις μαζί σου και να ψεκάζεσαι κατά τη διάρκεια που θα είσαι εκτός. Εντάξει, ό,τι θέλετε και ό,τι σας βολεύει και ό,τι αγαπάτε κάνετε, αρκεί να σας παρακαλώ να ενυδατώνεστε. Εντάξει, P4 Pillion αύριο, παρουσίαση του καινούριου αντιλιακού, με το χρώμα, που δεν είναι για μένα αντιλιακή με χρώμα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι άλλο μαγικό, και με χαρά και τιμή και πάρα πολύ αγάπη, όπως πάντα, θα δούμε επιτέλους και τη σωστή τοποθέτηση της αντιλιακής με το χρώμα. Εντάξει, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι, κουράγιο, προσέχετε τη ζεστούλα, να μένετε προστατευμένοι και πάντα σε δροσερά μέρη και αν δεν χρειάζεται να βγείτε, μην βγείτε, καθίστε σπίτι.